Σαρωτικές επιβαρύνσεις απειλούν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος με φόντο την κατακόρυφη αύξηση των τιμών χονδρικής. Σήμερα η μεγαβατόρα κοστίζει από 103 έως 160 ευρώ, όταν πέρυσι τέτοια εποχή κυμαινόταν από 40 έως 50 ευρώ. Πίσω από τις αυξήσεις χονδρικής κρύβονται ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο, αλλά και στο κόστος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τρεις παράγοντες μπορεί να βοηθήσουν στο να έχουμε λογικές τιμές ρεύματος. Η απολιγνητοποίηση, διότι δεν θα πληρώνουμε τόσο πολλά στο χρηματιστήριο των ρήπων. Η πραγματική απελευθέρωση με το target model φτάνει να λειτουργήσει σωστά. Και το τρίτο είναι να μπουν ανανεώσιμες πηγές, αλλά με όρους αγοράς. Οι επιβαρύνσεις έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και αναμένεται να φανούν ακόμη πιο έντονα στους εκαθαριστικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος το Σεπτέμβριο. Οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, οι οποίες τροφοδοτούνται από το άλμα του πετρελαίου πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, έστειλαν τον Αύγουστο τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 3%, στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 10 ετών. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στον κλάδο της ενέργειας έτρεξε στην Ευρωζώνη με 15,4%. 2% ήταν η αύξηση στον κλάδο τροφίμων και 2,7% στα βιομηχανικά προϊόντα. Υψηλό 4 ετών κατέγραψε και η διεθνή τιμή του καφέ με 2.024 δολάρια ανά τόνο. Οι εμπορικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας στα μεταφορικά. Μιλάμε για δεκαπλασιασμό του κόστου μεταφοράς από την Κίνα ενός κοντέινερ. Οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν έχουν κάνει την παραμικρή ανατίμηση. Η αύξηση του πληθωρισμού ενισχύει την απόδοση των ομολόγων της Ευρωζώνης, ενώ αύριο εκτός απροόπτου η Ελλάδα προχωρά σε επανέκδοση 5 ετών και 30 ετών ομολόγων.